Γιώργια, αγαπητοί μου αδελφοί, να πούμε επί ευκαιρία του Ευαγγελίου που μόλις διαβάσαμε από το 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Λουκά και είναι η θεραπεία της συγκυπτούσης γυναικός, η οποία όπως θα ακούσατε έγινε μέσα στην εκκλησία, εντός του ναού. Έχουμε ορισμένα πράγματα τα οποία αξίζει να προσέξουμε σήμερα στη σημερινή διήγηση. Το ένα είναι ότι η γυναίκα αυτή ήταν, το σώμα της ήταν λυγισμένο κάτω, ήταν συγκύπτουσα. Έβλεπε, δεν μπορούσε να την πάει προς τα πάνω, έβλεπε κάτω. Το χώμα. 18 χρόνια. 18 χρόνια. 10 και 8, λέει το Ευαγγέλιο, ήταν η γυναίκα αυτή άρρωστη. Και παρόλα αυτά πήγαινε στην εκκλησία. Αυτή δηλαδή ήταν ανάπηρη αυτό που με αυτή η γυναίκα. Ήταν ανάπηρη αυτή η γυναίκα. Και παρόλα αυτά πήγαινε στην εκκλησία. Τι φοβερό πράγμα. Την εκκλησία ή τη συναγωγή τότε που είχαν οι Ιουδαίοι. Την εκκλησία. Εκεί συνάντησε τον Χριστό. Στην εκκλησία. Γιατί υπάρχουν, βλέπετε σήμερα μερικοί που λένε ότι. Γιατί λέει ο Χριστός είναι μόνο στην εκκλησία. Να, εδώ. Ο Χριστός είναι στην εκκλησία. Και στην εκκλησία την συναντάει και την κάνει καλά ο Χριστός σήμερα. Πού είναι αυτοί που λένε στις μέρες μας. Ότι ας πούμε δεν είναι ανάγκη να πας στην εκκλησία, λέει, προσεύχεσαι και το σπίτι σου. Και μερικοί βολεύτηκαν τώρα με την κατάσταση αυτή. Πότε το περιμέναμε ποτέ εμείς ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα μας κλείσουν έξω από τις εκκλησίες, όπως τώρα. Και μην πείτε μερικοί ότι είναι περιστασιακό, ότι θα βλέπουμε πόσο καιρό πέρασε και δεν πέρασε αυτό το πράγμα. Και εξακολουθούν οι εκκλησίες να είναι κλειστές. Διότι όταν η εκκλησία είναι ανοιχτή μόνο για τον παπά, είναι κλειστή η εκκλησία. Λειτουργία σημαίνει συμμετοχή του λαού. Αυτό σημαίνει λειτουργία. Συμμετοχή του λαού. Πού είναι η συμμετοχή του λαού, όταν δεν υπάρχει λαός μέσα στην εκκλησία. Και το παράδοξο είναι ποιο. Ότι για δεν δείτε τι γίνεται. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανοίγουν οι εκκλησίες. 50 άτομα είναι στο μέσα, 100 άτομα. Εμείς όχι. Εμείς είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Και λες, μήπως λοιπόν υπάρχει του πονηρού ο δάχτυλος. Όχι, μήπως, δεν υπάρχει. Εδώ είναι φως φανάρι, δεν χρειάζεται. Τι χρειά έχουμε μαρτύρων, όπως θα έλεγε η γραφή. Ας πάρουμε παράδειγμα, αγαπητοί μου, αδελφοί, από το παράδειγμα της γυναίκας αυτής. Τίποτα δεν τη σταμάτησε από το να πάει στην εκκλησία. Και μάλιστα βλέπουμε χαρακτηριστικά εδώ και μία ασθένεια, την οποία ανέπασε 18 χρόνια, την οποία ο Χριστός μας αποκαλύπτει ότι οφείλονταν σε δαιμονική ενέργεια. Δεν ήταν δηλαδή η ιατρική πάθηση. Οφείλοντα σε δαιμονική ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ότι πολλές φορές και εμείς πειραζόμαστε και ο πειρασμός μπορεί να μας βάλει εμπόδια για να σκοντάξουμε, να μην κάνουμε την πορεία την οποία κάνουμε. Για να μην πάμε στην εκκλησία, για να μην αγιαστούμε, για να μην ευλογηθούμε. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να μην είμαστε εμείς άρρωστοι εδώ 18 χρόνια, αλλά να βλέπουμε και εμείς πάσχουμε και από τις μέσες μας και από το ένα και από το άλλο. Μήπως και αυτά είναι σε έναν βαθμό πειρασμικά ή κάποια από αυτά είναι, ας το έχουμε αυτό κατά νου. Ας το έχουμε και αυτό κατά νου. Γιατί και εμείς πολλές φορές βρίσκουμε μια δικαιολογία, λέμε τώρα σήμερα δεν έχω, δεν είμαι σε θέση να πάω στην εκκλησία, ας μην πάω. Την άλλη Κυριακή. Την άλλη Κυριακή. Την άλλη Κυριακή. Ναι, αλλά η άλλη Κυριακή είναι όμως για την άλλη εβδομάδα. Αυτή η Κυριακή είναι που θα ευλογήσει όλη την εβδομάδα μου, αν εκκλησιαστώ. Βλέπετε πόσα πράγματα μπαίνουν μέσα στο θέμα αυτό. Και ο πονηρός δεν μας αφήνει πραγματικά να ευλογηθούμε, να αγιαστούμε. Γιατί στην εκκλησία είναι ο Χριστός. Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι πανταχού παρόν. Άρα η Εκκλησία είναι το σπίτι του Θεού. Εκεί ο Χριστός μας προσφέρει το σώμα και το αίμα του. Πού αλλού γίνεται αυτό το πράγμα, ο Χριστός να μας προσφέρει το σώμα και το αίμα του. Να κατεβαίνουν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι από τον ουρανό, να ανοίγει ο ουρανός, να συνδέεται η γη με τα υπουράνια, να είναι παρόντες οι Άγιοι μας, η Παναγία, ο ίδιος ο Χριστός, ο Βασιλέας. Και εμείς να πηγαίνουμε και ενώπιον του Βασιλέως, να γονατίζουμε στο θρόνο του και να καταθέτουμε τα βασανά μας, τα παράπονά μας, τα αιτήματά μας, όλα αυτά. Και τι λέω, να μας προσφέρει το σώμα και το αίμα του, το οποίο είναι το φάρμακο της αθανασίας. Υπάρχει άλλο φάρμακο πιο δυνατό από αυτό, από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Βλέπετε τώρα λένε, ας το πούμε έτσι, το τάδε φάρμακο, το τάδε φάρμακο, το τάδε εμβόλιο, το τάδε εμβόλιο κτλ. Τι να τα κάνεις όλα αυτά και πόσο μπορούν να βοηθήσουν όλα αυτά όταν δεν έχεις το φάρμακο της αθανασίας. Όταν δεν κοινωνάς. Και φυσικά εννοούμε κανείς να είναι άξιος να κοινωνάει. Βεβαίως δεν είπαμε να πηγαίνει έτσι απρόσεκτα.
Διότι όταν πηγαίνει κανείς απρόσεχτα να εκνονάει και με θράσος, τότε φυσικά όχι μόνο δεν ωφελείται, αλλά βλάπεται κιόλας, βεβαίως. Αυτό το γνωρίζουμε. Το λέει η γραφή. Αλλά λέμε όταν κανείς προετοιμάζεται να περάσει μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως και κατόπιν άξιος, εντός εισαγωγικών άξιος, δηλαδή ο Θεός τον κάνει άξιο, να πάει να κοινωνήσει. Και βλέπουμε, αγαπητοί μου, και την αντίδραση των Φαρισαίων. Δεν τολμούν φυσικά οι Φαρισαίοι να τα βάλουν με τον Χριστό, αλλά απευθύνονται στους ανθρώπους και λένε τι πράγματα είναι αυτά, λένε να έρχεστε εδώ, λέει την Κυριακή, λέει να θεραπευτείτε. Όλες οι μέρες, λέει, ας πάτε τις καθημερινές, πρέπει την Κυριακή να έρχεστε. Λες και ο Χριστός έκανε εξωτερικά ιατρία. Κατάλαβες, λες και ο Χριστός τους χρέωνε κάτι, ας πούμε, έκανε επάγγελμα εκείνη την ημέρα. Και ο Χριστός βέβαια τους απαντάει και τους λέει ότι όλες οι μέρες είναι για τον Θεό και πολύ περισσότερο όταν ένας άνθρωπος πάσχει 18 χρόνια δεν μπορεί η φιλανθρωπία του Θεού να τον αφήσει έτσι. Ας το κρατήσουμε αυτό, αδελφοί μου. Ας το κρατήσουμε. Η φιλανθρωπία του Θεού η οποία μας επισκιάζει, μας καταδιώκει το έλεος του Θεού καθημερινώς, δεν μας αφήνει έτσι το έλεος του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες μας καλύτερα από εμάς. Είναι εκπληκτικό πραγματικά το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα δεν ζήτησε από τον Χριστό να γίνει καλά. Δεν ζήτησε να γίνει καλά. Και το λέει ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο Θεός λέει, γνωρίζει, λέει, τα αιτήματά σας προτού εσείς ακόμα ανοίξετε το στόμα σας για να ζητήσετε κάτι από αυτό. Να δείτε μόνο τι Θεός θα ήταν. Τι Θεός θα ήταν. Ο Χριστός γνωρίζει τα αιτήματά σας εκ των προτέρων. Μην αγχώνεστε λοιπόν και μην αγωνιάτε. Α, θα γίνει αυτό, άμα θα μου γίνει το άλλο, άμα θα μου γίνει το άλλο κτλ. Τι θέλω, τι δεν θέλω κτλ. Το μόνο που πρέπει να μας κάνει να αγωνιούμε είναι εάν η σχέση μου με τον Χριστό είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Αν δίνω πραγματικά στον Χριστό την ψυχή μου. Ή άμα δίνω την ψυχή μου αριστερά και δεξιά, όπου να είναι, να το πω έτσι. Εάν εμείς δίνουμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας, αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού, τότε μη φοβούμαστε. Θα έχουμε την καλύτερη πορεία και εξέλιξη. Ο Θεός θα μας διαφυλάξει, θα μας προστατεύσει, θα μας θεραπεύσει, θα μας θεραπεύει εμείς χωρίς να απαιτούμε και να ζητούμε τίποτα. Ό,τι θέλεις εσύ, Κύριε. Γιατί βλέπετε έγινε πολλοί λόγοι και αυτές τις μέρες. Μα λέει τι είναι, εμείς τι είμαστε, προνομιούχοι, λέει, προχόμαστε στην Εκκλησία και που ζητάμε και τίποτα δεν ζητάμε. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καθήκον μας. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, λέγει ο νόμος του Θεού, ο λόγος του Θεού. Και όπως ξέρετε υπάρχει και κανόνας της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που λέει κατά τους κανόνας ότι οι εκκλησίες δεν κλείνουν, δεν μπορούν να κλείσουν οι εκκλησίες. Φανταστείτε να λέγαμε ότι κάνουμε lockdown στα νοσοκομεία, ότι κλείνουν, να το πούμε έτσι, τα ιατρία. Παράλογο, πέρα και πέρα παράλογο. Το αντίθετο βλέπετε έγινε τώρα. Όχι απλώς δεν κλείνουν τα νοσοκομεία, αλλά έχουν μετατρέψει όλα τα νοσοκομεία. Πρωτοφανές, πρώτη φορά έγινε στα χρονικά. Έχουν μετατρέψει όλα τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία COVID, λέει. Λες και πάσχει όλος ο κόσμος από COVID. Λέει μόνο COVID, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Φανταστείτε να λέμε ότι εμείς αυτό κάναμε ήδη. Ενώ τα νοσοκομεία δεν τα κλείνουμε, κλείσαμε όμως τις εκκλησίες, που είναι το πνευματικό νοσοκομείο. Για να μην πάει ο άνθρωπος να ακουμπήσει την ψυχή του. Καταλάβετε, να μας κόψουν τους δεσμούς από το Θεό, από την Εκκλησία, από τον Χριστό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, προσέξτε, μην είμαστε τόσο ευκολόπιστοι. Μην είμαστε τόσο ευκολόπιστοι. Μην θυσιάζουμε αυτό το δικαίωμα και καθήκον και υποχρέωση να αφήνουμε την ψυχή μας στα χέρια του Θεού και να απαιτούμε, να διεκδικούμε αυτό το οποίο μας ανήκει και είναι το να είναι οι εκκλησίες ανοιχτές. Και από εκεί μετά, όποιος θέλει, ας πάει. Όποιος φοβάται, ας μην πάει. Αλλά να είναι ανοιχτή η Εκκλησία. Να μπορεί να λειτουργήσει με τους όρους, με τις προϋποθέσεις, με τα μέτρα, ό,τι θέλετε, αλλά να είναι ανοιχτή η Εκκλησία. Όποιος θέλει να μπορεί να πάει, να προσευχηθεί, να συμμετάσχει στη Θεία Λειτουργία, να πάρει το σώμα και το όνομα του Χριστού. Φτάσαμε και στο σημείο αυτό να χρειάζεται πλέον να δικαιολογήσουμε κιόλας ότι κοινωνάμε. Ότι δεν μεταδίδεται μία ασθένεια μέσα από τη Θεία Κοινωνία. Φανταστείτε, φτάσαν στην βλασφημία να μας πούνε ότι μπορεί, αυτοί οι οποίοι βλέπετε βγαίνουν στα κανάλια πολλές φορές, να μας πούνε ότι μπορεί να κανείς να κολλήσει μέσα από τη Θεία Κοινωνία. Άπαγε της βλασφημίας. Αφήνω το θέμα ότι ο κορονοϊός δεν κολλάει βέβαια το κρατικό σύστημα, όπως λένε οι γιατροί, άλλο θέμα αυτό, αλλά και να κολλούσε ακόμα και πολύ μεταδικός να ήταν αυτό το κρατικό σύστημα ο ιός,
Όμως η Θεία Κοινωνία όχι μόνο δεν κολλάει, αλλά η Θεία Κοινωνία είναι το φάρμακο το οποίο θεραπεύει πάσαν ασθένεια. Ας το βάλουμε αυτό καλά στο νου μας και να μην επηρεαζόμαστε από τα κηρύγματα διαφόρων έτσι καλοθελητών, οι οποίοι γίνονται όργανα του σκότους, όργανα του πονηρού. Στόμεν καλώς. Ο Θεός μαζί μας, βοήθειά μας.